ο καθηγητής Ανδρόνικος προχώρησε σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανάπλαση των ιστορικών γεγονότων που συνδέονται με τη δολοφονία και την ταφή του Φιλίππου. Λέει λοιπόν ο καθηγητής Είναι πια βέβαιο πως οι Αιγές εντοπίζονται στην περιοχή της Βεργίνας. Εκεί λοιπόν το 336 π.Χ. είχε συγκεντρωθεί η βασιλική οικογένεια της Μακεδονίας και οι αντιπρόσωποι των ελληνικών πόλεων για τους γάμους της κόρης του Φιλίππου Κλεοπάτρας με το βασιλιά της Υπήρου Αλέξανδρο. Η βασιλική οικογένεια εγκαταστάθηκε στο ανάκτορο που αν δεν είναι αυτό που αποκάλυψαν οι ανασκαφές πιθανότατα βρισκόταν στην ίδια θέση. Ύστερα από τα πολυτελή συμπόσια ήρθε η μέρα των αγώνων. Προτού ακόμα ξημερώσει ο κόσμος μαζεύτηκε στο θέατρο η πομπή ξεκίνησε με την ανατολή του ήλιου. Μπροστά πήγαιναν αυτοί που κρατούσαν λαμπρά αγάλματα των δώδεκα θεών και μαζί με αυτά ένα δέκατο τρίτο άγαλμα του ίδιου του Φίλιππου, Θεοπρεπές, που έδειχνε πως ο βασιλιάς θεωρούσε τον εαυτό του σύνθρονο με τους Ολύμπιους θεούς. Η Ήβρης ήταν μεγάλη. Όταν πια όλοι είχαν πάρει τη θέση τους, φάνηκε η βασιλική συνοδεία. Ο βασιλιάς κατηφόριζε πεζός προς το θέατρο, γιατί, όπως λένε οι πηγές, ο χρησμός του είχε πει να φυλάγεται από το άρμα. Τώρα γνωρίζουμε ότι το θέατρο ήταν τόσο κοντά και ο δρόμος τόσο λαμπρά στρωμένο, ώστε δεν είχε ανάγκη από άρμα. Μαζί του βάδιζαν και οι δυο Αλέξανδροι, ο γιος και ο γαμπρός, όλοι ντυμένοι στα άσπρα. Τους άφησε να προχωρήσουν μπροστά, Ξέκοψε από τους σωματοφύλακες και βάδισε από την ανατολική πάροδο προς την ορχήστρα. Δεν πρόλαβε να συνεχίσει. Το εγχειρίδιο του Παυσανία βυθίστηκε στο σώμα του και τον άφησε νεκρό. Ο δολοφόνος έτρεξε προς τη δυτική πάροδο να φτάσει στους συνενόχους του με τα άρματα, αλλά οι σωματοφύλακες πρόλαβαν και τον σκότωσαν επί τόπου. Ύστερα από την πρώτη ταραχή, ο αντίπατρος παρουσίασε τον Αλέξανδρο στους Μακεδόνες για να τον ανακηρύξουν βασιλιά. Ο νέος βασιλιάς τώρα είχε δύο άμεσα καθήκοντα, να θάψει τον πατέρα του και να τιμωρήσει τους δολοφόνους του. Η κατασκευή του τάφου άρχισε ταυτόχρονα με την ετοιμασία για την καύση. Ο νεκρός τοποθετήθηκε σε μια πλήνθινη επιβλητική κατασκευή με την πανοπλία του, τη λαμπρία σπίδα στο πλευρό του και το βαρύτιμο χρυσό στεφάνι στο κεφάλι του. Ολόγυρά του σοριάστηκαν όπλα και σκεύη κάθε λογής. Είναι βέβαιο πως την πυρά έγινε θυσία ύπων. Όταν κάει και το σώμα, συνέλεξαν με προσοχή τα οστά και τα έπλυναν με κρασί. Ύστερα άπλωσαν το πορφυρό ύφασμα στον πυθμένα της χρυσή λάρνακας. Τοποθέτησαν με τάξη τα οστά πρώτα των ποδιών μετά του κορμού και τελευταία του κρανίου και τα τύλιξαν με την πορφύρα. Επάνω σε αυτά τοποθέτησαν το χρυσό στεφάνι, έκλεισαν τη λάρνακα στη μαρμάρινη σαρκοφάγο, τοποθέτησαν μπροστά τη στην ξύλινη κλίνη και γύρω τον οπλισμό και τα υπόλοιπα σκεύη, έκλεισαν τη βαριά μαρμάρινη πόρτα του θαλάμου που είχε χτιστεί βιαστικά και άφησαν να πέσει η σφήνα που θα την κλείδωνε για πάντα. Εφόσον η ταφή του βασιλιά είχε συντελεστεί, οι υπόλοιπε οικοδομικέ εργασίε, προθάλαμο, πρόσωψη κλπ. μπορούσαν να συνεχιστούν με άνεση. Η καμάρα που κάλυπτε το θάλαμο καλύφθηκε εξωτερικά ώσπου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του τάφου. Ύστερα καθάρισαν φαίνεται την πυρά και μετέφεραν όλη την πλήνθινη κατασκευή της και τη σόριασαν πάνω στην καμάρα του τάφου. Μαζί μεταφέρθηκαν και όσα αντικείμενα είχαν σωθεί από τη φωτιά. Ο θάλαμος καλύφθηκε με χώμα ως το ύψος της κορυφής της καμάρας και οι εργασίες των προθάλαμων συνεχίστηκαν κανονικά. Ολοκληρώθηκαν τα επιχρήσματα, χρωματίστηκαν οι τείχοι και τέλειωσε η πρόσωψη. Τότε μάλλον έγινε η ταφή του προθαλάμου και κλείστηκε η εξωτερική θύρα. Αφού επιχρήστηκε εξωτερικά η καμάρα του προθαλάμου, συνεχίστηκε η επίχωση του τάφου. Όταν τέλειωσε και η τυχογράφηση της πρόσωψης, άρχισε η κατασκευή του τείχου από πορόλιθο που προστατεύει την εξωτερική θύρα και η επίχωση του κατηφορικού δρόμου. Όταν τελείωσαν οι εργασίες και σκεπάστηκε ο τάφος, τον κάλυψαν με ένα τύμβο ύψους τριών έως τεσσάρων μέτρων. Ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, ανατολικά του τάφου σε μικρή απόσταση, κατασκευάστηκε ένα μικρό ναόσχημο ηρώο για τη λατρεία του νεκρού. Πιθανόν να τοποθετήθηκε εκεί και το άγαλμα του Φιλίππου, που συνόδευε τα αγάλματα των θεών στο θέατρο. Το οικοδόμημα αυτό καταστράφηκε μάλλον πριν από την κατασκευή του μεγάλου τύμβου, γιατί τα θεμέλια του καλύφθηκαν μαζί με τους γειτονικούς τάφους από το μεγάλο τύμβο.